Thank you.
Καλησπέρα, καλησπέρα παιδιά, τι κάνουμε, πώς είμαστε? Πόσο καιρό έχουμε να τα πούμε, πολύ καιρό. Λοιπόν, τι έχουμε? Εκτός από το ότι διψάμε, έχουμε καινούριο σερβερ από άλλους Far West. Έχουμε καινούριο χαρακτήρα, δεν υπάρχει Eric Campbell. Δεν πειράζει, και όλο τον είχαμε. Αυτός λοιπόν ο χαρακτήρας που βλέπετε εδώ είναι ο Steve Connor. Είναι Chief Marshall. Τι πιο κοινό, ε? Άντε πάμε να δούμε τι θα δούμε, γιατί δεν μπορώ να πετάξω στο τσιγάρο. Τι γίνεται με το τσιγάρο? Δεν καταλάβω. Το έχει με τις ώρες. Ελπίζω να ακούτε καλά, προσπάθησα να τα στήσω. Καινούριος υπολογιστής, καινούρια κάρτα γραφικών, καινούρια όλα. Καινούριο γραφείο, καινούριο stream deck, καινούρια φώτα. Μόνο καινούρια κάμερα δεν έχουμε ακόμα, αλλά τέλος πάντων κάποια στιγμή θα πούμε και με αυτό. Άμα όλα πάνε καλά. Λοιπόν, εδώ είναι το police department που λέτε, το Saint Denis. Άδειο. Άδειο το police department. Μάλιστα. Πάμε, πάρουμε το καπέλο μας. Γιατί μου το γυμνάς? Α, είναι η πόρτα ρε φίλε. Είναι η πόρτα γι' αυτό. Τι βλακία να ανοίγει έτσι η πόρτα. Το γυρνάει στα ελληνικά. Λοιπόν, πρέπει να βρούμε νεράκι. Καταρχήν, πώς είστε εδώ, αφού δεν είμαι εγώ, γι' αυτό με στείλατε έξω. Τι εννοείς, θα ήσουν αλόμαν? Πού σε στείλανε έξω, σε βγάλανε από λόμαν? Δεν καταλαβαίνω τι λες. Με μπερδεύεις, Στρόμπε. Σιγάρε! Μόνο σου πήγες! Είχα άλλα πλάνα είχα για σένα, φιλαράκο. Λοιπόν, κάτσε να γυρίσουμε εδώ, να έχουμε έτοιμο τη φωνή. Μη μου έρθει κανένας να μιλήσουμε, και έχω θέμα. Για να το δουλεύει. Δουλεύει. Θα μου το κάνει τα ελληνικά. Άνοιξε πόρτα. Ωραία. Λοιπόν, στριμάρουμε ταυτόχρονα Trovo, Twitch και YouTube, ok? Κάποια στιγμή θα κλείσω το Trovo και το YouTube και θα συνεχίσω στο Twitch μόνο, γιατί αυτή θα είναι η βασική πλατφόρμα στριμαρίσματος. Το ξέρω, αλλά έχουν πλάκα εδώ και έχει αρπεί, μιας που μπαίνουν όλοι συχνά. Ναι ρε κούκλε, ναι, καλά παντού θα έχει αρπεί. Μην ανησυχείς. Ωραία στο παίξαμε το αρπεί. Αλλά λίγο δεν είχες διαβάσει το backstory, ε? Κάτι ήρθα τώρα και κάτι τέτοια. 2 χρόνια είστε. 2 χρόνια πλάς μένετε στο Saint Denis. Έχετε έρθει εδώ. Δεν είστε καινούργοι από τη Νέα Υόρκη. Μην μπερδεύεσαι, my friend. Όπλο έχω, απ' όλα έχω. Άλλο έχω, πάμε να αγοράσουμε νερά. Δεν ξέρω από πού... Τώρα που το θυμήθηκα, σε είδα σε παπάκι παρέμενα πήθηκα, φίλε. Ξέρεις τα κάνω. Οπ, οπ. Πού ήταν αυτό? Τι ήταν αυτό ρε παιδιά, από πού βγήκε και πού πήγε? Θα ζεστάνω το νερό μου φίλε, για να πιω. Πώς το κάνουμε? Τα μαθαίνω κι εγώ όλα, να το ξέρετε. Καλησπέρα, καλή αρχή. Καλησπέρα, αγαπημένε μου φίλε Ράγκο. Θέλω να μου πεις άμα το streaming μου ακούγεται καλά, άμα βλέπεις κανένα πρόβλημα. Από το μεσημέρι προσπαθώ να το στρώσω. Πού είναι το Crafting Fire? Νάτι.
Τι λες τώρα ρε φίλε, πρέπει να μαζέψω λίγα για να τη φτιάξω. God damn it. God damn it. Αγοράσω νερό κονσέρβα. Εσύ με βλέπεις Twitch από ό,τι βλέπω. Στριμάρω ταυτόχρονα YouTube και τρόβω για αρχή. Για να τους μαζέψω όλους εδώ. Καμπάνω όλα καλά, προχώρα. Χαίρομαι, χαίρομαι πάρα πολύ. Έχω φτιάξει και ένα ωραίο τέτοιο. Όταν θα πηγαίνω σε ευαίσθητες περιοχές. Κοιτάξτε παιδιά να το δείτε. Μόλις θα πηγαίνω σε ευαίσθητη περιοχή που δεν πρέπει να φάνει στο stream, τι θα κάνω. Θα κάνω αυτό που θα δείτε τώρα. Πώς φάνηκε. Την έχασες μετά το restart. Τι εννοείς φίλε. Σωραίος. Τι να κάνω αδερφό. Ό,τι μπορώ κάνω κι εγώ. Κάτσε να κλείσω κι αυτά εδώ. Μην γίνει καμιά μαλακή από εδώ πουθενά. Ξέρεις εγώ προσπαθώ να στριμάρω. Να σετάρω και το stream deck. Τώρα το έχω φτιάξει εδώ. Να τα συνηθίσω όπως είναι. Εν τω μεταξύ το stream deck μου δείχνει ότι βλέπει μόνο ένας από το Twitch. Αλλά σίγουρα βλέπουν δύο. Αυτός ποιος είναι. Για να δούμε. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Τι κάνετε, πώς είστε? Καλά, εσείς? Όλα καλά. Είστε ο κύριος? Jonathan Black. Jonathan Black. Μάλιστα. Και τι επαγγέλλεστε? Κανονικά είμαι δικηγόρος, αλλά τώρα πλέον ασχολούμαι με ό,τι βρω. Τέλεια, τέλεια. Οπότε περιμένεις να γίνει κανένα δικαστήριο για να δουλέψεις, ε? Όχι. Τι εννοείς? Έχω σταματήσει πλέον να ασχολούμαι με το επάγγελμα. Είναι ο λόγος που έφυγα από τη Νέα Υόρκη κιόλας. Πολλοί από τη Νέα Υόρκη έχουν έρθει, ε? Να σας πω την αλήθεια, δεν έχω καταφέρει να βρω πάρα πολλούς. Φανταστείτε, μέσα στις λίγες ώρες που είμαι, εσάς έχω συναντήσει. Ναι. Δεν έχω δει κανέναν άλλον. Ναι, γιατί ο κόσμος έχει πάει και φτιάχνει... Καλησπέρα σας. Ναι, τι λες τώρα, εδώ ο κόσμος. Καλησπέρα, καλησπέρα σας. Καλησπέρα, καλησπέρα. Πώς είστε? Όλα καλά, εσείς? Όλα καλά. Ξέρετε αν υπάρχει κάποιο σαλούν έτοιμο να προσφέρει κάποιο γεύμα εδώ στους πεινασμένους? Αυτό είναι πολύ καλή ερώτηση. Είδα ένα σαλούν εδώ στο πιο κάτω στενό, αλλά δεν ήταν κανείς μέσα. Ούτε το μεγάλο δουλεύει? Ποιο μεγάλο, ποιο εννοείται? Δίπλα στη τράπεζα. Εδώ, στο κάτω στενό εννοείται. Ναι, το κεντρικό, το κεντρικό. Ναι. Όχι. Και από ό,τι είδα... Δεν είμαι από τα μέρη σας εδώ πέρα και πρώτη φορά έρχομαι προς τα εδώ, δεν τα γνωρίζω, γι' αυτό ρωτάω. Ναι, προς το παρόν ήταν κλειστό το σαλούν, δεν ξέρω αν έχει ανοίξει. Πριν από λίγο ήρθα από εκεί, κλειστό ήταν. Είχε κλείσει εδώ και κάτι μήνες, τώρα λέει θα τον αναλάβει ένας καινούριος, περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει. Άντε ωραία, να έρχεται η ανάπτυξη στην πρωτεύουσα. Ανάπτυξη έχει την πρωτεύουσα, σαλούν δεν έχει. Χωρίς φαΐ ανάπτυξη δεν υπάρχει, μεταφέρονται. Και χωρίς horse training. Αυτό και είναι. Από όσο γνωρίζω, έχει αναλάβει κάποιες horse trainer πάνω στο Valentine. Στο Valentine. Εγώ άκουσα και για το Blackwater. Επίσης, είδα κάποιος στο Valentine να κοδεύει. Να γνωρίζετε. Και Strawberry. Κύριος Morgan είναι. Κύριος Morgan είναι, ναι. Από Strawberry έρχομαι κι εγώ. Εκεί μένετε? Εκεί μένω, ναι. Α, είναι υπέροχα εκεί. Είναι ωραία, αλλά αναγκαζόμαστε να μεταφερόμαστε ακόμα από πόλη σε πόλη, από χωριό σε χωριό, για να βγάλουμε λίγο τα προστοζήνα. Εντάξει, λογικό είναι αυτό. Βέβαια, φυσικά. Ίσα-ίσα βλέπουμε πολύ ωραία τοπία και αλλάζει η διάθεσή μας. Αχα. Λοιπόν, σας αφήνω εγώ να πάω να κάνω κάποια δουλειά. Ωραία. Δεν γνωρίζετε το όνομα του horse trainer ή το αριθμό τηλέγραφου του? Το τηλέγραφο του, όχι, δεν το γνωρίζω. Είναι ο Jim Morgan. Jim Morgan. Ναι, γενικά η οικογένεια Morgan εκεί. Το γνώρισα γιατί η αδερφή του Morgan... Σε αυτή την κυρία δουλεύω εγώ, έχει το ξυλουργείο στο Strawberry. Κατάλαβα. Καλησπέρα, Holix. Και έχει πάρει το training εκεί πέρα. Οκ, θα πάω από το Strawberry να δω.
Αυτά. Τώρα δεν γνωρίζω αν είναι μέσα αυτή τη στιγμή. Τέλεια. Ωραία. Αλλά ένα ταξίδι θα είναι πολύ ωραίο να δείτε κι εσείς ωραία πράγματα. Από εκεί έρχομαι, οπότε πάλι πίσω θα πάω. Α, εκεί είστε deputy ή εδώ? Δεν είμαι deputy, αλλά ναι, εκεί ήμουνα για δουλειά. Α, έγινε, έγινε. Λοιπόν, να μην σας καθυστερώ, κύριε, χάρηκα που τα πάμε. Το όνομά μου εμένα είναι Dim Lake. Είστε πανηρήν. Χάρηκα πολύ, κύριε Dim. Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια. Γεια σας. Ωραία, τέλεια. Εσείς πρέπει να είστε Marshall. Ακριβώς. Τώρα, ακριβώς βαθμίδα, δεν γνωρίζω. Εντάξει, δεν χρειάζεται κιόλας. Απλά μόνο από το σήμα καταλαβαίνω ότι δεν είστε deputy. Mm-hmm. Εντάξει, δεν παρεξηγώ τώρα. Εντάξει, εντάξει, λογικό είναι να μην γνωρίζει ο καθένας τις βαθμίδες. Mm, ακριβώς. Το όνομά σας δεν μου είπατε. Το όνομά μου είναι Steve Connor. Μένετε εδώ, στο... Ναι, εδώ πρωτεύουσα. Στην πρωτεύουσα. Ε, πού να μένω. Εντάξει. Ε, έχει και αυτή η πρωτεύουσα εδώ τη φασαρία της. Θυμίζει λίγο Νέα Υόρκη. Α, εντάξει, αυτό είναι καλό, γιατί και εγώ από Νέα Υόρκη είμαι. Ω, κοίτα κόσμο που έχει, ο ίδιος είναι. Έχει κόσμο εδώ. Λοιπόν, πρέπει να πάω να βρω νερό και φαΐ, γιατί δεν θα έχετε Marshall. Οκ. Okay. Και εγώ το ίδιο ψάχνω, αλλά δεν έχω βρει το σαλούν. Ναι, εντάξει, θα πάω να αγοράσω κάνα μπουκάλι, γιατί θα ανοιχτώ σε λίγο και θα βρούμε, μπορούμε εδώ στο μαγαζί να πάμε. Πού έχει εδώ το store? Όλα ευθεία κάτω, προς τα πίσω μας. Αν δεν κάνω λάθος. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Γεια σας. Είμαστε πολύ καλά, εσείς τι κάνετε, πώς είσαστε, πώς το βλέπετε το streaming? Πώς είναι η ποιότητα? Όπως βλέπετε, έχω ανεβάσει frames εδώ στον ουρανό με την καινούργια κάρτα. Άμα είχα και μια καλύτερη ψύχτρα, θα ανέβαζα περισσότερο. Τα παίζουμε όλα ultra. Δεν ξέρω πώς φαίνεται. Φαίνεται πολύ καλύτερα. Λοιπόν, πού είναι? Όχι, από πίσω είναι το shop. Λοιπόν, να πάρουμε να αγοράσουμε κανένα νερό, γιατί δεν μας βλέπω καλά. Καλησπέρα, κύριε. Μπορείτε να μου δώσετε λίγο νερό, γιατί πεθαίνω. Πόσο έχει? Καλά μας δίσατε. Τι αυτά τα αγόρασε? Εγώ θα βάλω τα κλάματα που δεν έχω ψύχτρα και ανεβάζω θερμοκρασίες. Κοιτάξτε τώρα πόση ώρα θα πίνω νερό. Μετρήστε. Boing. Την 30-80 πήρα. Αλλά βαράω 90, ρε παιδιά. Τώρα τεστάρω να δω πώς θα είναι και με streaming ταυτόχρονα. Στριμάρω σε 3 πλατφόρμες. Προσπάθησα 4, αλλά δεν μου πήγε καλά το σετάρισμα στο Facebook. Κοίτα μπουκάλια κάτω. Πέτα. Εδώ μέχρι να ψοφήσουμε. Το θέμα, ξέρεις τι είναι, ότι άμα και να το πιεις το νερό, άμα βγεις και ξαναμπείς, είσαι διψασμένος.
Πάμε, έχουμε. Έχει ένα πουγγί, αλλά πρέπει να το ζεστάνω σε μια συγκεκριμένη φωτιά, την οποία μόνο στο Valentine ξέρω που βρίσκεται. Δεν τις έχω βρει ακόμα, είναι καινούριο στο σερβερ, δεν τα ξέρω τα κατατόπια. Οπότε μπουκαλάκι, μπουκαλάκι. Κοίτα, κοίτα κάτω ρε φίλε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Μην ξεχνάτε όσοι βλέπετε από YouTube και Τρόβο να κάνετε, άμα θέλετε να βλέπετε, να κάνετε ένα follow εδώ, όπως το λένε, στο Twitch, γιατί κυρίως εδώ θα στριμάρω. Δεν φταίω εγώ ρε φίλε, τι να κάνω. Τα τρώω εδώ γιατί θέλω να ξαναγοράσω, καταλάβες. Πήρα και γάλα, μπας και πινότανε. Δεν πινότανε. Οπότε τώρα θα αγοράσω, καταλαβες. Λοιπόν, για να δούμε. Πολύ χαίρομαι που έχει πιο πολύ κόσμο το Twitch από το Τρόβο αυτή τη στιγμή. Φαντάζομαι. Βασικά, πώς βλέπω στο Τρόβο, δεν μπορώ να δω. Λοιπόν, κάτσα πάρουμε από εδώ 20. Βασικά, τι 20 ρε φίλε, φέρε 40. Πέρα από αυτό, 7 φτάνουν. Ωραία. Τι φέρει από αυτό, 10. Εντάξει, καλά είμαστε. Κοίτα ρε φίλε, κοίτα τι. Λοιπόν, πάμε να βρούμε horse trainer. Πάω strawberry. Άντε, πήγαινε εκεί πάνω τώρα με αυτό. Έτσι μου έρχεται να πάω να βγάλω την υπηρεσιακή άμαξα, ρε φίλε, να πάω. Τι άμαξες έχω, μόνο μεταγωγής. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Τι κάνετε? Υπομονή, εσείς? Α, μία από τα ίδια. Εδώ δεν είναι το ιατρείο? Μάλιστα, μέσα εδώ. Εσείς είστε Μάρσαλ ή Μάρσαλ λογικά? Μάρσαλ πρέπει να είμαι, ναι. Μπερδεύω λίγο τα αστέρια σας, είναι λίγο παρόμοια. Εντάξει, τι να κάνουμε τώρα. Γιατί είναι έτσι ντυμένη η police officer εδώ? Είστε ο πρώτος που βλέπω, ήρθα σήμερα με το τρένο. Α, μάλιστα, από πού μας ήρθατε? Εγώ ήρθα από το Τένεσι. Τένεσι? Από εκεί ήταν Ήρθα εδώ να βρω τον αρχίατρο, μπας και προσφέρω σαν στην κοινωνία, σαν χρήσιμο μέλος. Α, ωραία. Γνωρίζετε ποιος είναι ο αρχίατρος? Δεν τον γνωρίζω. Δεν έχω γνωριστεί ακόμα μαζί του, αλλά επειδή εδώ είναι η... Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Δεν είναι η πρωτεύουσα, λογικά εδώ θα... Γιατροί είναι εδώ. Δεν τους γνωρίζω. Δεν ξέρω κανένα. Τι κάνετε, πώς είστε? Μια χαρά, εσείς? Ωραία, είστε γιατροί. Όχι, ήρθαμε εδώ, ψάχνουμε κάποιον γιατρό.
Α, όλοι γιατρό ψάχνουν. Τι, έχει, είστε καλά, πάθατε κάτι? Όχι, μια χαρά είμαστε. Απλά. Τι να σα εξηγώ, δεν θέλαμε να μιλήσουμε με κάποιον γιατρό. Μήπως χρειάζονται βοήθεια. Μάλιστα. Γιατί έχουμε κάποιες γνώσεις γενικότερα από τη μητέρα μας, οπότε αυτό. Ναι. Έχετε δει κανέναν? Όχι, όχι, όχι. Α, ωραία, θα περιμένουμε όλοι εδώ. Τέλεια. Εγώ δεν περιμένω γιατρό, η αλήθεια είναι. Λοιπόν, καλή επιτυχία. Να σας κάνω μια ερώτηση. Εμένα. Βρήκα ένα κύριο στο Valentine, του λέω... πώς μπορείτε να μου πείτε που μπορώ να βρω ένα τσεκούρι. Και μου λέει να πάτε, λέει, να βρείτε τον τοπικό trader, μου λέει. Ναι. Απλά ο τοπικός trader μήπως εννοεί το κύριο που έχει το μπακάλικο, το store? Ή αυτό θα εννοεί, ή τα εξωτερικά μαγαζιά που υπάρχουν. Έχει ένα και εδώ στο Σεντενής, κοντά στο νεκροταφείο. Okay, η κινέζικη αγορά. Ευχαριστώ πολύ. Ναι, γιατί δεν ήξερα, δεν κατάλαβα την ουση trader, γιατί δεν πρόλαβα να τον ερωτήσω. Αχα. Ψώνιζα το άλογο μου εκείνη τη στιγμή και έκανα πολύ σοβαρή αγορά. Με ρίχνει από μόνο του. Ναι, θέλουν horse trainer, εγώ γι' αυτό τώρα πάω στο Strawberry, να βρω κανέναν. Βασικά θα το πουλήσω έτσι όπως είναι, δηλαδή εγώ πρώτη φορά βλέπω στη ζωή μου άλογο έτσι στα καλά καθούμενα. Ναι, μόλις το πες. Γεια, συνέχισε. Τι κάνεις? Είστε καλά? Ναι, μια χαρά, μια χαρά. Τόσες σκούπες που έχω φάει, το έχω συνηθίσει πια. Άμα χρειάζεστε horse trainer, είναι τα ξαδέρφια μας στο Valentine. Ναι, είναι εκεί, ακόμα και τώρα είναι εκεί πέρα και έχουν δώσει αρκετά άλογα από το πρωί δηλαδή. Ωραία. Έχουν βρει αρκετά άγρια και τα έχουν εκπαιδεύσει. Για πες μου το όνομά τους, ποιο να ψάξω. Είμαστε οικογένεια Leonhardt. Leonhardt. Μάλιστα, είναι στο Valentine ο γνωστάβλος. Υπάρχει. Εσάς πώς σας λένε, κυρία μου? Εμένα Μιλίτσα και εδώ είναι οι δύο αδερφές μου. Α. Ωραία. Και είστε όλες Leonhardt, Εμείς είμαστε τρεις αδερφές και μετά έχουμε και τέσσερα ξαδέρφια. Πω, μεγάλη. Είμαστε παιδιά. Όλοι, ναι, έχουμε όλοι το ίδιο επώνυμο. Leonhardt. Οκ. Και κυρίες πώς λέγονται? Μπορούν να συστηθούν και μόνες τους, καλέ. Μιλήσεις στον άνθρωπο. Μπορεί να ντρέπονται, δεν είναι τίποτα. Δεν ντρέπονται, μπορεί να σκέφτονται διάφορα. Η πίσω που φοράει το ίδιο είναι η μικρή μας, η Έμα. Mm-hmm. Που αλίμονο αν δεν να τη γράψει. Ναι. Και η μπροστά είναι τώρα η μεσα... τη γράψω, ξέρω να τα λέει. Α, τώρα μπορείς να μιλήσεις, ωραία, συζητήσω τον κύριο. Εμένα με λένε Έμα Leonhardt. Η αδερφή μου ψεύδεται πάντως. Εγώ το βρήκα πρώτη και ήθελε να το αντιγράψει δηλαδή. Μάλιστα. Και η άλλη... Ναι, για να μιλέμε αλήθεια. Και η άλλη κυρία που δεν αντιγράφει, πώς τη λένε? Είναι... Ναι. Εγώ είμαι πιο μικρή από όλοι. Μεσαία είναι, θέλει να πει, και είναι η Άννη. Και οι δύο μεγαλύτερες αδερφές μου είστε. Ωραία. Και με τι ασχολείστε? Όπως σας είπαμε, έχουν πάρει τα ξαδερφιά μας στο στάβλο και βοηθούσαμε τώρα. Είχαμε πάει και σπέρναμε έτσι λίγο σιτάρι για να μπορέσουμε να φτιάξουμε κάτι πράγματα που χρειάζονται. Αχα. Αλλά εμείς ψάχνουμε, όπως σας είπα, γιατρό, γιατί θέλουμε να ακολουθήσουμε αυτό το επάγγελμα. Ναι, αλλά και να βοηθάμε όποτε έχουμε χρόνο τα ξαδέρφια. Πρέπει μας. Να είναι μέσα, την είδατε γιατρό. Πρέπει να είναι γιατρός. Α, μπήκε, καλέ, δεν την είδα. Ένα λεπτό. Οπότε κάνετε τη δουλειά σας. Πάω εγώ να βρω τον ξαδερφό σας να μου εκπαιδεύσει το άλογο, γιατί με βλέπω να πάω από πέσιμο. Λοιπόν, γεια σας. Έχουμε ιδέες, έχουμε κόσμο εδώ, ρε φίλε. Ο άλλος μου λέει δεν έχει κανένα. Τι δεν έχει κανένα? Τι λέει ο σερβέρ, έχει τίποτα νέο? Καινούριο κόσμο, πολύ αλλαγή στα script, όλα διαφορετικά είναι. Πολύ ενδιαφέρον. Έχει πράγματα να εξερευνήσεις. Φαίνεται καλό, σε μένα μ' αρέσει. Τώρα από εκεί και πέρα θα δείξει. Όλα δείχνουν στην πορεία, έτσι δεν είναι? Λοιπόν, θα πάω πρώτα Valentine. Μπας και βρω εδώ Horst Mayner. Και μετά βλέπουμε.
Είναι ωραίος πάντως, είναι ωραίος. Να ξέρεις, Χόλιξ, έχω αρχίσει τα streaming μου στο Twitch. Οπότε θα... σιγά σιγά εδώ θα κλείσουν. Αυτή τη στιγμή streamάρω ταυτόχρονα και στο Twitch και στο Trovo και στο YouTube. Οπ. Ο Φαντεράτσι μπήκε μέσα. Καλησπέρα, κύριε Φαντεράτσι, τι κάνετε? Στο Trovo μπήκες και εσύ αντί να μπει στο Twitch. Καλησπέρα. Κοίτα πάνω αριστερά τα friends μου. 78 λέει. Θα μπορούσε να λέει και περισσότερα, αλλά δεν ξέρω τι έχει πάθει. Να, ανεβαίνει. 90. 97. Πώς με βλέπεις? Πάνε αυτά τα 16 και 20 που έπαιζα, ε. Και όλα ούλτρα εδώ, ε. Εν τω μεταξύ δεν έχει μπει το φίλτρο, ρε φίλε. Πρέπει να έχει μπει το φίλτρο το καλό. Δεν περίμενε. Να δείχνει και πιο ωραία, καταλαβαίνεις. Περίμενε εδώ. Όπω, 90 βαρέσαμε. Α, έχει μπει, εντάξει, ωραία. Ναι. Εντάξει, εμένα δεν, μια χαρά μου είναι. Μου είναι πάρα πολύ smooth. Επιτέλους βλέπω τις ταμπέλες, σταμάτα ρε μαλάκα πια με τα frames και παίξε. Το Τάσο, λάτε γιατί θα φας λουκάνικα. Να μπείτε να με βλέπετε από το Twitch. Να μπείτε από το Twitch. Στο YouTube δεν πρέπει να βλέπει κανένας. Μπα, τίποτα. Αλλά πρέπει να στριμάρει εκεί, δεν είμαι σίγουρος. Για να δω. Να ξέρετε, στο Twitch στριμάρω με πολύ καλύτερη ποιότητα αυτή τη στιγμή. Εδώ πέρα στο Trovo και στο YouTube είναι κατεβασμένη στο 1/3 από το Twitch. Εν τω μεταξύ έχω και ένα τηλεγράφημα και ακόμα να πάω να το δω. Αλλά δεν θέλω να πάω να το δω, γιατί θα κάνουν μετά, θα γράψουν τον αριθμό του τηλεγραφού μου κάποιος, κανένας. Φίλε, όποιος μου στείλει τηλεγράφημα, δεν θα δώσω πουθενά τον αριθμό μου. Όποιος μου στείλει, το έχει από μετά μόνο. Θα έρθω εσύ, απλά είμαι με 39 πυρετό ακόμα. Περαστικά σου, ρε Χόλιξ. Γενικώς χάθηκες κι εσύ, πού είναι ο αδερφός σου, ρε. Ρε Χόλιξ, πού είναι ο αδερφός σου? Αλήθεια, πού είναι ο αδερφός σου? Αυτός εξεφανίστηκε τελείως. Μην αγχώνεστε που πάω αργά. Το άλογο είναι τελείως ανεκπαίδευτο. Είναι πολύ πιο ανεκπαίδευτα από ό,τι ήταν. Είχαμε μάθει ότι είναι ανεκπαίδευτα τα άλογα. Όπω θέλει και πέταλα. Πού να βρω τα πέταλα? Καλά, μπορεί να έχει ο τέτοιος. Ναι, όντως, το πρωί ήμουνα off. Κοίτα ρε μαλάκα πάνω αριστερά, κατοστάρια βάλε το FPS, ραγκό. Ραγκό μπήκες.
Όχ. Σκοτώνοντας τους ταινίες. Hello, mister. Για να δω. Ζράγκα. Παρακαλώ. Ζράγκα. Τι Ζράγκα. Τι είναι το Ζράγκα. Μεγάλο γραβάκο έχεις. Μεγάλο γραβάκο. Τι να πω. Μεγάλος μόνο του. Ποιος είστε, κύριε. Δεν καταλαβαίνω τη γλώσσα σας. Τρου Τάρακ. Τρου Τάρακ. Μάλιστα. Τι είστε, native. Χωριό, Ταράκ. Χωριό Ταράκ. Μάλιστα. Πού είναι αυτό το χωριό Ταράκ. Βουνά, Ταράκ. Βουνά με χιόνι ή βουνά χωρίς χιόνι. Βουνά, Ταράκ. Μάλιστα. Ήγκε. Λοιπόν, Ταράκ, καλή σου μέρα. Θα τα πούμε μετά γιατί δεν καταλαβαίνω τι μου λες. Θα έρθω να βρω το χωριό, το Ταράκ, στα βουνά κάποια στιγμή. Να έχετε καλό δρόμο. Καπέλο, προσέχει. Και εσύ προσέχει. Ωρα, τι είναι τούτο. Τι ήταν αυτός. Ινδιάνος ήταν γερός. Ινδιάνος δεν ήταν, αλλά σαν Ινδιάνος μιλάγε. Όπου να κι άλλος εδώ. Τι στο διάλο, πόσο κόσμο έχει. Έχουμε λαό, παιδιά. Έχει κόσμο μέσα. Όχι αστεία. Κοίτα να δεις, θα βάλω air condition στο τέλος σήμερα. Καλησπέρα κυρία, να σε ρωτήσω, έχεις κανένα πέταλο. Πότε θα βρω εγώ αυτά τα λεφτά ρε. Όντως τώρα. Άστο, του χρόνου. Κολλάει το stream. Τι έχει το bot. Του τα έχω βγάλει όλα. Μόνο τα κεφαλαία έχει. Να μην γράφεις. Κολλάει και σας το stream. Το βλέπω λίγο slide show. Εμένα μου δείχνει εδώ καλά. Ότι είναι. Ότι στέλνω καλά. Δεν ξέρω αν αυτά είναι τα άλλα. Κάτσα κλείσω το YouTube. Έτσι κι αλλιώς YouTube δεν βλέπει κανείς.